Βρισκόμαστε στις γηπεδικές εγκαταστάσεις Σέμπς Γραβενών. Έχουμε απέναντί μας τον προπονητή της ομάδος Σιρήνες, οι οποίες φέτος αγωνίζονται στην Αλφα-Εθνική, τον κύριο Καλίβα. Σε εξέλιξη προετοιμασία της ομάδος της Σιρήνας. Να μας πει δύο λόγια, κύριε Καλίβα, υποχρεώσεις μεγάλες φέτος. Για πες μας, τι γίνεται, πώς πάει η προετοιμασία? Όλα κυλούν αρκετά καλά. Η προετοιμασία ξεκίνησε στις 9 Αυγούστου. Πραγματοποιήσαμε και το βασικό στάδιο προετοιμασίας, διαμένοντας όλη η αποστολή της ομάδας εδώ στα Γρεβενά. Φιλοξενηθήκαμε στη μαθητική εστία. Όλα τα κορίτσια, ακόμα και αυτές που είναι εκτός πόλης των Γρεβενών, διέμειναν εδώ για μία εβδομάδα. Κάναμε διπλές και τριπλές προπονήσεις. Ολοκληρώθηκε αυτό το στάδιο την Παρασκευή που μας πέρασε. Μπαίνουμε τώρα στην τέταρτη εβδομάδα προπονήσεων. Θα αρχίσουν να μπαίνουν και φιλικά παιχνίδια. Αύριο έχουμε ένα φιλικό παιχνίδι στο Τσοτήλι με τον ΠΑΟΚ Β και κατά 90-95% την Κυριακή θα φιλοξενήσουμε την ομάδα των Τρικάλων. Μάλιστα, έχουμε προσθήκες παικτών, παικτριών? Ναι, γίνονται κινήσεις. Σίγουρα είναι δύσκολα στο μεταγραφικό παζάρι. Μειονεκτούμε γιατί έχουμε να κάνουμε με μεγάλες ιστορικές ομάδες, με πολύ μεγάλα budget. Και αυτό μας προσθέτει μια δυσκολία στο να βρούμε παίχτες να ενισχύσουμε το ρόστερ. Παρ' όλα αυτά έχουμε συμφωνήσει με 2-3 Ελληνίδες, οι οποίες κάνουν προπονήσεις ήδη με την ομάδα. Γίνονται και κάποιες κινήσεις ακόμα. Διάθεση υπάρχει από τον Σύλλογο, από τον Πρόεδρο, να ενισχυθούμε κατάλληλα. Παρ' όλα αυτά, όπως είπα και στην αρχή, είναι αρκετά δύσκολο γιατί έχουμε να ανταγωνιστούμε ομάδες με πολύ μεγάλα budget. Μάλιστα, λοιπόν. Πότε ξεκινά το πρωτάθλημα, κύριε Καλίβα? Το πρωτάθλημα έχει οριστεί για τη 1 Οκτώβρη. Μάλιστα. Οπότε έχουμε ένα μήνα ακριβώς μπροστά μας να προετοιμαστούμε κατάλληλα. Το πρόγραμμα δεν έχει βγει ακόμα. Είμαστε σε αναμονή όσον αφορά το πρόγραμμα. Έγινε και η αντικατάσταση του Εργοτέλη με τις νέες ατρομήτου, οι οποίες τερμάτισαν δεύτερες πίσω από την ΑΕΚ στον όμιλο που συμμετείχανε. Οπότε ήταν 14 οι ομάδες. Αποσύρθηκε ο Εργοτέλης, έμειναν 13. Παρ' όλα αυτά, συμπλήρωσαν την κατηγορία με τις νέες ατρομήτου. Οπότε πάλι θα είναι η μορφή του πρωταθλήματος, θα είναι κανονική με 14 ομάδες. Μάλιστα, κύριε Καλίβα, ιστορικές στιγμές για φέτος για την ομάδα της Σιρήνας, Αλφα Εθνική, τι άλλο, η ελίτ του ποδοσφαίρου, έτσι. Ναι, να το χαρούμε, θα είναι ένα όμορφο ταξίδι. Πρωτόγνωρο για αρκετά κορίτσια, πρωτόγνωρο για την ομάδα των Σιρήνων. Και για τους φιλάθλους. Και για τους φιλάθλους, εννοείται. Εμείς μπορούμε να υποσχεθούμε ότι θα δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό και θα παλεύουμε τα παιχνίδια. Σίγουρα θαύματα δεν μπορούν να γίνουν. Σίγουρα υστερούμε απέναντι σε αρκετά μεγάλες ομάδες όπως είναι η ΑΕΚ, ο Παθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ, η Τρίπολη, οι οποίες τώρα, αν αναφέρουμε τα ποσά, ο κόσμος θα εκπλαγεί λιγιώδη με τα συμβόλαια που έχουν δώσει σε παίχτρες κλπ. Παρ' όλα αυτά, εμείς θα κάνουμε πιστεύω, έναν καλό αγώνα. Τα κορίτσια έχουν διάθεση, η διοίκηση και ο πρόεδρος έχουν διάθεση. Εμείς δουλεύουμε εδώ καθημερινά και ευελπιστούμε να πάνε όλα καλά στο τέλος. Έτσι, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εκτός αν θες ένα κάλεσμα τους φιλάθλους, τους οποίους, αν και άλλο, πέρσι μας αποζημιώσατε σίγουρα, με την άλλη εβδομάδα και είχαν. Σίγουρα να συνεχίσουν να είναι κοντά μας. Δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, δεν θα έρθουν να δουν τις Σιρήνες να πηγαίνουν από νίκη σε νίκη. Αυτό είναι δεδομένο, είναι πολύ διαφορετική η κατηγορία, είναι άλλοι στόχοι. Πέρσι θέλαμε το πρωτάθλημα, φέτος ο ξεκάθαρος στόχος θα είναι μια άνετη παραμονή. Οπότε να έχουν υπομονή, να στηρίξουν την ομάδα, γιατί φέτος σε σχέση με πέρσι θα έρθουν και δύσκολες στιγμές. Αυτό το κατανοούμε όλοι και είμαστε προετοιμασμένοι. Παρ' όλα αυτά, εμείς όπως είπα, θα προσπαθούμε για το καλύτερο. Πρέπει να φέρουμε νίκες, πρέπει να δώσουμε χαρά στον κόσμο. Αλλά είτε με τον έναν τρόπο είτε με τον άλλον, θέλουμε να είναι κοντά μας. Μα και χωρίς τραυματισμούς, αυτό το κυριότερο. Εννοείται, βασικότητα κορίτσια όλα και τα δικά μας και όλων των ομάδων να έχουν υγεία. Γιατί οι περισσότεροι από τη στιγμή που το πρωτάθλημα είναι ερασιτεχνικό, εργάζονται. Οπότε μέσω του ποδοσφαίρου μπορούν να χάσουν και τη δουλειά τους. Να τα λέμε αυτά για να καταλαβαίνει και ο κόσμος πόσο σημαντικό είναι αυτό που κάνουν τα κορίτσια, οι αθλήτριες. Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ.